Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9, στην τελευταία φάση της εκπομπής και στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Κάπου θα βάλουμε μία τελεία εμείς σήμερα εδώ, σε μία προεκλογική περίοδο, ιδιαίτερα έντονη από άποψη ενός μαραθωνίου παρουσίασης των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ανθρώπων που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών και δημοτικούς συμβούλους και υποψήφιους δημάρχους. Τα ανοιχτά μικρόφωνα και η φωνή εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου που προσπάθησε σε όλη αυτή την περίοδο να αξιοποιήσει τον χρόνο και να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους από όλους τους συνδυασμούς. Για όσους μας βλέπετε στο διαδίκτυο και δεν μας ακούτε μόνο στο ραδιόφωνο, βλέπετε ότι μαζί μας αυτή την ώρα βρίσκεται ο κύριος Σάββας Μελισσόπουλος. Καλησπέρα σας. Είναι ο συνδυασμός μπροστά. Είναι ένας νέος συνδυασμός, γιατί ουσιαστικά είναι ένας πολυσυλλεκτικός συνδυασμός και γι' αυτό και μετονομάστηκε, πήρε νέο όνομα, καθώς εδώ συμπράττουν δυνάμεις από όλη την πόλη, από όλο τον Δήμο Ξάνθης, από διαφορετικές αφετηρίες και κατευθύνσεις, αλλά με κοινό παρανομαστή τον κύριο Σάββα Μελισσόπουλο που διεκδικεί το Δήμο Ξάνθης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την τελευταία αυτή συνέντευξη της προεκλογικής περίοδου. Μίας προεκλογικής περίοδου που, όπως είπατε, ήταν μακριά, ήταν δύσκολη. Ήταν πολιτισμένο το κλίμα όμως, οφείλω να πω. Και όσον αφορά τη δική μας παράταξη, αυτό προσπαθούσαμε να το τηρήσουμε. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχετε πάρα πολλούς υποψηφίους και μπορεί ο κάθε υποψήφιος, έχοντας και τη δική του προσωπικότητα, να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, κύριε Μελισσόπουλο. Δεν σταματήσαμε κάποιον να εκφράζεται με το προσωπικό του στυλ. Παρ' όλα αυτά, οι οδηγίες που δίναμε πάντα, και αυτό είναι το λογικό, είναι ότι πρέπει να λέμε το δικό μας πρόγραμμα, πρέπει να λέμε τις δικές μας προτάσεις. Ο κόσμος θέλει να ακούει τι θα κάνουμε εμείς, τι δεν έκαναν οι υπόλοιποι και πώς έφτασε η Ξάνθη σε αυτό το σημείο. Το είπαμε, το αναλύσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 4 χρόνια, λέγαμε τις προτάσεις, ασκούσαμε την κριτική, ασκούσαμε κριτική στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ο κόσμος γνωρίζει και Αρναούτογλου πάρα πολύ καλά και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Ξάνθη και σε ποιο επίπεδο και ποιοι μάλλον την έφεραν σε αυτό το επίπεδο και ποιες δυνάμεις πολιτικές την έφεραν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν και θετικά ή χωρίς να θέλω να πω ότι δεν προσπάθησαν κάποιοι. Ναι, ο μηδενισμός είναι κάτι αρνητικό, νομίζουμε, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να αντιπολιτεύεται. Ναι. Καθώς μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών γίναν πράγματα στην πόλη, γιατί δεν θα μπορούσαμε σήμερα να συζητάμε ίσως εδώ. Να σας πω. Όμως εκφράζεται και μία άλλη άποψη. Υπάρχει και ένα όμως. Μπορεί και καλύτερα γίναν πράγματα, λέτε, και προσπαθώ να σκεφτώ ποια πράγματα και πόσο εξελίχθηκε η ζωή μας, η ποιότητα ζωής των Ξανθιωτών, πόσα έργα γίναν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ελαχιστότατα, όταν ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο και αυτή η άμεση ενημέρωση, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που βλέπουμε αυτόν τον καταιγισμό των οριμαγδών έργων, να εγκαινιάζουν συνέχεια δήμοι, να αναπτύσσονται και εμείς οι ίδιοι να πηγαίνουμε σε άλλους δήμους, να βλέπουμε την πρόοδό τους, να χαιρόμαστε για αυτούς, αλλά να λέμε γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί στην καθαριότητα υστερούμε, γιατί ο Βόλος, γιατί με κατηγορούν πολλές φορές ότι μιλώ για τα Τρίκαλα και μιλώ συνεχώς για τα Τρίκαλα. Πραγματικά, εμένα όταν ένα πράγμα μου αρέσει, έτσι με συνεπέρνει κιόλας. Γιατί μιλάω για την Αλεξανδρούπολη, ας μιλήσουμε για τον Βόλο. Γιατί ο Βόλος να έχει κυκλικούς κόμβους, γιατί να έχει αυτή την εφταξία, την ομορφιά. Και εκεί είναι ένας δήμαρχος που το προσωπικό του στυλ δεν μου ταιριάζει καθόλου και δεν μου αρέσει. Αλλά όσον αφορά το τι αποτελεσματικότητα έχεις εν τέλει, είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει. Και εδώ δυστυχώς έχουμε από ασήμαντα έως πενιχρά αποτελέσματα. Δηλαδή, ξέρετε τι, θα ήθελα, αν γινόταν το debate, και ξέρετε, λυπάμαι πολύ που ο Δήμαρχος με αυτόν τον τρόπο το απέφυγε και δεν ήθελε, ας πούμε, να συμμετάσχει. Ήθελα να τον παρακαλέσω για να το πω ότι τελειώνοντας το debate, κάνοντας ένα πολιτισμένο διάλογο, γιατί εγώ δεν το θεωρώ και αντιμαχία ένα debate, πρέπει να ξετυλίξει ο καθένας τις προτάσεις του και τις απόψεις του,
να πάμε στην πόλη, να μας δείξει ποια έργα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πάντως το debate ήταν μια περίεργη διαδικασία, έτσι όπως αναπτύχθηκε. Καθόλου περίεργη. Γιατί από την πρώτη στιγμή, με την πρόταση του debate, δεν υπήρχε πουθενά η λέξη, και ξέρετε, εγώ το λέω και λίγο, αν θέλετε, συντεχνιακά, αλλά θεσμικά περισσότερο, δεν υπήρχε πουθενά η λέξη δημοσιογράφος. Ανά τον κόσμο, κύριε Μελισσόπουλε, τα debate γίνονται από επαγγελματίες δημοσιογράφους αναγνωρισμένων διεθνών ενώσεων, και αυτοί είναι που μεταφέρουν τις απόψεις του κόσμου, τις ερωτήσεις του κόσμου προς τους πολιτικούς αρχηγούς, είτε αυτοί είναι σε εθνικό επίπεδο, είτε σε τοπικό επίπεδο, σε αυτοδιοικητικές εκλογές που έχουμε κύριε Αρναούτο, τώρα. Αυτή η επιχειρηματολογία μπορεί για σας μεν να έχει εγώ κάποιο... το λέω για από θεσμικό και διαδικαστικό επίπεδο. Να σας απαντήσω. Το πολιτικό επίπεδο είναι δικό σας. Είναι των συνδυασμών. Ωραία. Μου δίνετε όμως μία πάσα να μιλήσω και για το πολιτικό επίπεδο. Κοιτάξτε, έγινε με όποιον τρόπο έγινε μία πρόταση, την οποία, αν θέλετε, την είχαμε συζητήσει και εμείς, αν θυμάστε, σε μία προηγούμενη συνάντηση που είχαμε κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, και είχα πει ότι θα ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος αν γινόταν ένας τέτοιος διάλογος. Έγινε λοιπόν μία πρόταση από κάποια άλλη δημοτική παράταξη. Καλή, κακή, είχε τις ατέλειές κτλ. Η συνάντηση που στείλαμε τους εκπροσώπους μας ήταν για να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνουμε debate χωρίς δημοσιογράφους, σε καμία περίπτωση. Όταν λοιπόν, και βγάζω τη δική σας παρατήρηση, όταν λοιπόν μπαίναν μία σειρά από προσχήματα από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να μην πάμε στην πρώτη συνάντηση, να ξανακαλέσουμε, να ξαναπάει, να μην πάει κάποιος άλλος και όλα τα λοιπά, φάνηκε πάρα πολύ καθαρά ποιος δεν ήθελε τη συζήτηση αυτή, και αυτός ήταν ο Δήμαρχος Ξάνθης, και χωρίς να λέει κάτι αυτό. Αυτό ας το κρίνουν οι πολίτες. Εμείς όμως δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ότι μία πρόταση ήταν ημιτελής. Η πρόταση δεν ήταν δική μου για να την υπερασπιστώ. Αλλά εγώ βλέπετε ότι προσέτρεξα, δεν είχα τίποτα πραγματικά ούτε να χάσω ούτε να κερδίσω. Πήγα σε αυτό το δημόσιο διάλογο, γιατί εγώ νομίζω από ένα τέτοιο διάλογο θα κέρδιζα εγώ προσωπικά. Αφού λέω. Θα κέρδιζε όλοι καταρχήν. Έτσι. Ναι, όχι, μιλώ για τον εαυτό μου. Αφού λέω ότι έχω ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, οριοθετημένο, με 15 άξονες, 137 παρεμβάσεις, να το εξηγήσω, έχω τους ανθρώπους, τους υποψήφους που μπορούν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, τι είχα να φοβηθώ, για ποιο λόγο να μην έρθω σε ένα debate. Άρα λοιπόν, εξετάζοντας τον εαυτό μου, θέλω να πω ότι αυτός που θέλει να προβάλλει τις θέσεις του, πάει και δίνει παρουσία όπως κάναμε εμείς με τον κύριο Λίρατζη, εκεί ως εκπρόσωπο, και λέει: παιδιά, ελάτε να βρούμε τους όρους, τις διαδικασίες, θα τα φτιάξουμε όλα σωστά. Και ξέρετε, από ένα debate μπορεί να μην έχαναν και κάποιοι. Μπορεί να κέρδιζαν όλοι. Να κέρδιζαν στην εκτίμηση. Να κέρδιζε ο καθένας στην εκτίμηση του δικού του χώρου. Αλλά η πόλη. Εγώ σε κάθε περίπτωση μάθαινε, επιμένω ότι θα κέρδιζαν οι πολίτες, θα κέρδιζε η πόλη. Και πολύ καλά κάνετε και επιμένετε. Και μιας και βρισκόμαστε λοιπόν στην τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου, ναι, και αφού συζητάμε για το debate, νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο στο δεύτερο γύρο, στη δεύτερη Κυριακή. Και αντιλαμβάνομαι ότι είστε ήδη θετικός, αφού το επιλέξατε, ναι, και το υποστηρίξατε και στην πρώτη φάση. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και νομίζω είναι και μονόδρομος. Θα έπρεπε, δύο συνδυασμοί θα είναι στο δεύτερο γύρο. Αυτοί οι συνδυασμοί, βέβαια προδικάζω λίγο το δεύτερο γύρο, αλλά είναι, πώς να το πω, περισσότερο εφικτό ή περισσότερο πιθανό. Mm-hmm. Είναι όμως νομίζω μονόδρομος, καθώς θα γίνει διάλογος, αν θέλετε, και αν θέλετε θα δημιουργηθεί και μια αυτόματη σύγκριση σε σχέση με τους δύο που θα διεκδικούν το Δήμο Ξάνθης. Okay. Εννοείται ότι είναι απαραίτητο να γίνει, και εννοείται ότι θα συμμετάσχουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, και το επιθυμούμε και πάρα πολύ. Αυτό όμως που πρέπει, για να μην συζητούμε συνέχεια για το debate, αυτό που ήθελα να πω ως γενικό συμπέρασμα των τελευταίων ημερών, είναι ότι οι πολίτες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι ενημερωμένοι, κύριε Αρναούτογλου. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε στο ξενοδοχείο Ελισσό, το οποίο με λύπη μου σας λέω
ότι μας ανακοίνωσαν εκεί οι υπεύθυνοι ότι είμαστε οι τελευταίοι που κάνουμε μια τέτοια συγκέντρωση εκεί, διότι από αύριο κλείνει η αίθουσα ή η αίθουσα, το ξενοδοχείο. Νομίζω και το ξενοδοχείο ολόκληρο, και πραγματικά και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έρχεται να προσθέσει, να προστεθεί στα προβλήματα της τοπικής οικονομίας εδώ που είναι πάρα πολλά και για τα οποία και ο Δήμος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά κλείνω την παρένθεση. Ξέρετε λοιπόν, στη χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, από τη χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση, τι μηνύματα πήραμε. Πέρα από τα μηνύματα του ενθουσιασμού και το ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και ότι πραγματικά είμαστε, ο κόσμος εχθές αισθάνθηκε ποιος θα είναι ο νικητής των επόμενων εκλογών. Το ένιωσε και μέσα και έξω από την αίθουσα, να είστε σίγουρος. Παρακολούθησε πάρα πολύ καλά και τις προτάσεις μας. Και χαίρομαι για αυτό που σας λέω, διότι ήρθα σήμερα το πρωί, πήγα σήμερα το πρωί να πιω ένα καφέ και μου λέει κάποιος ότι που δεν ήταν στην αίθουσα και του το μετέφεραν άλλοι που ήταν, ότι μας άρεσε πάρα πολύ η πρότασή σας για αυτή τη διαπαραταξιακή επιτροπή ελέγχου των οικονομικών και των απευθείας αναθέσεων που έχουμε σκοπό να συστήσουμε εμείς ως νέα δημοτική αρχή με το που θα αναλάβουμε τα καθήκοντά μας. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε πολλές φορές ότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι, ξέρω εγώ, λένε όλοι οι ίδιοι είναι, λένε ότι εντάξει και τι μπορεί να κάνει ο Μελισσόπουλος τώρα. Είναι πραγματικά πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψάχνονται, αναλύουν και είναι αυτοί οι άνθρωποι που τελικά πολλές φορές απέχουν απαγοητευμένοι, αλλά θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές, θα συμμετάσχουν και τη δεύτερη Κυριακή και θα δώσουν τη νίκη πραγματικά στην πιο σοβαρή, στην πιο αξιοπρεπή παράταξη, η οποία φέρνει πραγματικά κάτι νέο, έχει να πει κάτι νέο και έχει τους ανθρώπους με τους οποίους θα υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ο άλλος μαζί με την ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι αυτή τη στιγμή που υπάρχει μόνο, και την εμπιστοσύνη ότι θα πάμε κάπως διαφορετικά, θα πάμε σε έναν άλλο δρόμο, θα πάμε με μια άλλη νοοτροπία, με μια άλλη σκέψη. Δηλαδή, λένε οι πολίτες, ωραία, θα φύγει ο ένας, θα έρθει ο άλλος και για μένα τι αλλάζει. Όχι, εμείς του λέμε ότι με σένα, με εμάς αλλάζει κάτι. Θα έχεις φωνή, θα κάνουμε διαδικασίες διαβούλευσης. Στα όργανα και στις επιτροπές και στους θεσμούς θα βάλουμε πολίτες, όχι με την έννοια δική μας και δική τους, όχι με την έννοια ότι με τον τρόπο που μέχρι τώρα λειτουργούσε το σύστημα, οι αποτυχώντες δημοτικοί και σύμβουλοι κοινοτικοί, θα μπαίνουν πολίτες, νέοι άνθρωποι, πρέπει να προβάλλουμε τη νέα γενιά. Θα δημιουργήσουμε άλλη πρόταση που μου είπαν κάποιοι νέοι ότι είναι πάρα πολύ καλή και θα δώσει πολύ μεγάλη προοπτική στο να συμμετέχουν οι νέοι στα κοινά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, το οποίο θα λειτουργήσει ως παράδειγμα, λειτουργεί και σε άλλες πόλεις, ως παράδειγμα αυτό που είχαν κάνει εδώ οι νέοι μας, το ρολόι των νέων ή το City Lab. Δηλαδή έχει πράγματα και πρακτικές, έχει καινοτομίες που δεν είναι με άδειο περιεχόμενο να λες ότι εγώ θα το κάνω αυτό καλύτερα, εγώ θα κάνω το άλλο καλύτερα. Έχει πράγματα που μπορεί να δεις. Το κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό ιατρείο, το πολυδύναμο ιατρείο στη Ξάνθη που θα έχει παράρτημα και το Δροσερό, και ένα πολυδύναμο ιατρείο στη Σταυρούπολη με παράρτημα στο Καριόφυτο. Είναι απτές σημαντικές παρεμβάσεις, η επέκταση των υπόγειων κάδων, η αντιμετώπιση της καθημερινότητας, η μάχη με την καθημερινότητα. Όλα αυτά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο, είναι απροσδιόριστο. Είναι πράγματα που ακουμπούν στην καθημερινότητα του πολίτη, που ενδιαφέρουν πολλούς. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες όχι να μας ψηφίσουν γιατί θα είμαστε οι δικοί τους άνθρωποι για να κάνουν την επόμενη μέρα την προσωπική τους διευκόλυνση, την προσωπική τους δουλειά, που και αυτά είναι πράγματα που ισχύουν στη ζωή. Αλλά κυρίως για να ανεβάσουμε τη ζωή, το ποιοτικό επίπεδο όλων των κατοίκων. Τι είναι ένας Δήμος, προσπαθούσα τόσο καιρό να απαντήσω μέσα. Τι είναι ο Δήμος? Ο Δήμος είναι η ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Αν εσύ βρεις τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να είναι οικονομικά εντάξει, να ανεβεί όλο το ποιοτικό επίπεδο, η αγορά μας θα έχει κόσμο, να έχουμε τουρισμό, να έχουμε ασφάλεια. Να έχουμε ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζετε είναι, ότι είναι ένα κομμάτι που οι πολίτες το καταδεικνύουν σε κάθε
στιγμή μέσα Βεβαίως. Στην καθημερινότητά μας. Και μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, στο ζήτημα της υγείας, όλα αυτά τα ζητήματα, ένας Δήμος μένει απαθής και λέει, εντάξει, ασφάλεια, αστυνομία, είναι θέμα της πολιτείας, υγεία, νοσοκομείο. Πώς θα μπορούσατε, κύριε Μελισσόπουλε, να παρέμβετε στο να έχουμε μια πιο ασφαλή πόλη? Ακούστε να σας πω. Καταρχήν, είναι στο σχεδιασμό σας, σημαντικό, είναι στο προγραμματισμό βεβαίως, σας. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Καταρχήν, να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να έχω ως Δήμαρχος της Ξάνθης είναι η Δημοτική Αστυνομία. Την οποία δεν θα την έχω όμως, ξέρετε για ποιο λόγο δεν θα την έχω. Γιατί δεν κάναμε εμπρόθεσμα αίτηση για να πάρουμε τις απαραίτητες θέσεις όταν η πολιτεία είπε ότι οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα πλέον να επανασυστήσουν τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν είχαμε φτιάξει το κατάλληλο οργανόγραμμα έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτές τις θέσεις για να υποβάλουμε το αίτημα και να μπορούμε να πάρουμε θέσεις μόνιμων διορισμών στον τομέα αυτό. Νομίζω βέβαια επίσης, είναι θέση και της Δημοτικής Αρχής η Δημοτική Αστυνομία. Παρόλα αυτά, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει σχέση με την ασφάλεια της πόλης. Μισό λεπτό. Γιατί δεν έχει σχέση με την ασφάλεια. Δεν ακουμπάνε την ασφάλεια της πόλης. Πάρα πολύ ακουμπούν οι αρμοδιότητες και μάλιστα οι νέες αρμοδιότητες έχουν περισσότερο σχέση και θα σας πω. Επίσης, ναι. Θα σας το πω στη συνέχεια. Mm-hmm. Επίσης, ξέρετε, ο Δήμος Ξάνθης, ο Δήμαρχος Ξάνθης, είναι ένας κορυφαίος θεσμικός ρόλος σε μια κοινωνία η οποία πραγματικά περιμένει πολλά από αυτόν που εκλέγει. Είναι δηλαδή ο πρωθυπουργός της πόλης. Νομίζετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει τον τόνο γενικά στην πόλη σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να συνεργαστεί σε άλλο επίπεδο με τον διοικητή της αστυνομίας, δεν μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό δημόσιας τάξης εάν κάποια τμήματα εδώ στην Ξάνθη αστυνομικά δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορεί να παρέμβει να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι, στα υπουργεία, δεν μπορεί. Αναρωτιέμαι, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον αστυνομικό διευθυντή σε άλλο επίπεδο, να πει κύριε διευθυντά, αρμόδια της αστυνομίας, εγώ θέλω τα πεζοδρόμια μου να είναι ελεύθερα και να μην τα χρησιμοποιούν μηχανάκια, οτιδήποτε άλλο, για να έχουν ασφάλεια οι πεζοί. Δεν μπορεί να πάει και να πει ότι... Τα αυτονόητα λέτε, έτσι. Κοιτάξτε, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε, και η αστυνομία τι κάνει, ο ένας τι κάνει, ο άλλος τι κάνει. Ο κάθε φορέας κινείται σύμφωνα με το ρόλο που του δίνει η κοινωνία, σύμφωνα βέβαια με τους νόμους, αλλά και το γενικότερο ρόλο. Όταν εγώ λέω στον κάθε έναν, έλα μωρέ, κάν το όπως νομίζεις, να βάλω αυτό εδώ πέρα, βρε βάλτο, θα συμπεί κανένας τίποτα. Και είναι αυτή η γενική αρχή, αυτή η φιλοσοφία μιας δημοτικής αρχής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, η αστυνομία τι να πάει να κάνει, να έχει έναν αστυνομικό πίσω από κάθε πολίτη? Άρα λοιπόν, ο Δήμος Ξάνθης θα πρέπει να προτρέψει τους πολίτες. Να βάλει εθελοντές να λειτουργήσουν σε ένα σύστημα έτσι ώστε να πιστούν και οι άλλοι πολίτες. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Εάν ένας συμπολίτης μας κατεβαίνει και πάμε από το θέμα της ασφάλειας και στο θέμα της καθαριότητας λίγο, γιατί όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Όταν ο πολίτης δεν ξέρει και δεν γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κατεβάσει ένα οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο κάτω χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία καθαριότητας και αυτό να μένει κάτω πάρα πολύ καιρό και να μην ξέρει ότι. Γιατί και αυτό μπορεί να. Όταν το βάζει στο πεζοδρόμιο, και αυτό μπορεί να θέσει ζητήματα ασφάλειας. Έτσι και προτεραιότητας των πεζών, οτιδήποτε. Και λες εσύ ότι. Ναι, δεν θα ελεγχθώ από κανένα, δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία να μου βάλει κάποιο πρόστιμο ή να μου πει κάποιος, δεν υπάρχουν πράξεις από το Δήμο ενημέρωση των πολιτών ότι κοιτάξτε, εγώ θα σας ενημερώσω, θα είμαι επίκης για ένα διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί η πόλη να μην έχει κανόνες και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όλα αυτά τα ζητήματα δημιουργούν ένα πλέγμα που... Είτε θα αφυπνίσουν τους πολίτες, να τους πούν, έλα ρε, ας το κάνω κι εγώ καλά για την πόλη μου. Να ελέγχει τον, να πει, κύριε Αρναούτογλου, μην το κατεβάζει, σας παρακαλώ. Σας βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αφήνετε κάτι εδώ. Δεν είναι σωστό. Ελάτε να σας δείξω, να πάρουμε την αστυνομία, την υπηρεσία καθαριότητας. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά τα θέματα, αν δεν σηκωθεί όλη η πόλη στα πόδια της, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε και τη συνεργασία των πολιτών, έτσι. Βεβαίως, κυρίως να αφυπνιστούν για να συνεργαστούν. Οι πολίτες δεν πρέπει να μένουν έξω από το Δήμο. Ο Δήμος πρέπει να συνεργάζεται καθημερινά, να διαβουλεύεται με τους πολίτες. Πήγα περιοδίες σε όλες τις γειτονιές, πράγμα το οποίο δεν έκανε κανείς. Γιατί το ένιωσα. Ξέρετε, πολλοί μου είπανε,
Μωρέ, πάμε τώρα στις γειτονιές. Έχει τρεις ανθρώπους εδώ, πέντε ανθρώπους, 10-15 βγαίνουν να κάνουν τα παράπονά τους. Είναι οι γνωστοί γκρινιάριδες. Δεν θα πάρουμε ψήφους από εκεί. Γιατί κάνεις, για αυτή την ώρα έπρεπε να είσαι αλλού, έπρεπε να είσαι σε σπίτια, έπρεπε να είσαι πίσω από κλειστές πόρτες, έπρεπε να κλείνεις συμφωνίες. Όχι. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες πρέπει να πάρουν την ξάφη στα χέρια τους. Πρέπει να βγουν, να πούν το πρόβλημά τους, να ενημερώσουν, να δούμε τα ζητήματα από κοινού, να τους πούμε όχι παιδιά, σε αυτό, να τους πούμε και δύσκολα πράγματα, να τους πούμε και κάποιο όχι, εδώ δεν έχετε πρόβλημα. Εγώ έκανα μια υπέροχη κουβέντα στην παλιά πόλη, με 60-70 κατοίκους, έτσι, και με άλλους υπόλοιπους από εμάς που είχαμε πάει. Έγινε 2-2,5 ώρες μια κουβέντα στην πλατεία Ματζίνη, κάτω από το πλάτανο, που πραγματικά θα σας πω, ίσως ήταν αυτό που θα πάρω μαζί μου πιο σημαντικό από ως εμπειρία με το που θα αναλάβω τα καθήκοντά μου ως νέος δήμαρχος στο Δημαρχείο. Θα πρέπει να μιλήσω δηλαδή πώς στην παλιά πόλη θα μπορούν να συνυπάρχουν όλοι οι άνθρωποι μαζί, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι επιχειρηματίες, πώς θα σε αυτή την πόλη θα δώσουμε τη δυνατότητα οι κάτοικοι να ζουν με ασφάλεια, να μπορούν να κοιμούνται το βράδυ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα και ξέρετε, να σας πω και το εξής. Είναι γεγονός, εγώ το διαπίστωνα και στο σχολείο. Όταν υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λες πολλά πράγματα, οι περισσότεροι το τηρούν. Ένα-δύο είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Mm-hmm. Και αν αυτοί απομονωθούν ή πιστούν οι άνθρωποι, γιατί κάποιος που δεν κάνει το σωστό δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα αντιδραστικός. Και πεις ότι ναι, ρε, εδώ υπάρχουν κανόνες, σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή πρέπει μες στην πόλη να δουλέψουμε σε πολλά επίπεδα μαζί. Δεν μπορούμε ούτε με κατασταλτικό τρόπο να λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά ούτε και με έναν τρόπο, εντάξει, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και βλέπουμε. Διότι αυτή η πόλη είναι, θα διολυσταίνει συνέχεια, δεν θα έχει καλή εικόνα, δεν θα έχει καλή άβρα, δεν θα βλέπουν καλή εικόνα οι επισκέπτες όταν έρχονται, δεν θα έχει οικονομία, δεν θα έχει ανάπτυξη, δεν θα έχει υγεία και όλα τα πράγματα. Χρειάζεται μια συνεννόηση. Ναι, ναι, μια συνεννόηση και μια συνεργασία. Για μένα στη ζωή μου η μαγική λέξη είναι συνεργασία και συλλογικότητα. Για τον ακριβή αριθμό δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω είπατε ότι έχετε σημειωμένες 137 παρεμβάσεις. Ναι. Είναι 137. 137. Άρα θυμάμαι καλά, ναι, το νούμερο. Ναι. Σε σχέση με αυτές τις παρεμβάσεις που έχετε προγραμματίσει, ναι, και με την επαφή που είχατε που λέτε στις γειτονιές, είναι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Εάν θα δεις τρεις ανθρώπους σε μια γειτονιά, 5, 2, 15. Πέρασε κάποιος και μας είδε. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό. Πήγες εσύ εκεί. Ακούσατε όμως αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε ότι αυτές οι δράσεις σας με αυτά που ζητάν στις γειτονιές αυτοί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, συμπίπτουν κάπου, ταυτίζονται, ταυτίζονται. Ταυτίζονται απόλυτα και έχω να πω κάτι το οποίο πραγματικά. Σας είπαν και κάτι νέο θα που σας πω. Ίσως βάλετε αργότερα στο πρόγραμμά σας. Θα σας πω. Ναι, μας είπαν και νέα. Μας είπαν και νέα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι ήταν αυτό που πραγματικά με συγκλώνησε με την επαφή με τον κόσμο. Ότι με βάση τις παρεμβάσεις τις οποίες τις διάβασαν, δεν πίστευαν ότι εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις και πραγματικά τους είπα ότι σε πολλές από αυτές, σε κάποιες από αυτές, σε λίγες από αυτές, μπορεί να μην έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Γιατί τις βάζουμε όμως στη συζήτηση? Γιατί πρέπει να ξεκινήσει μία συλλογική κουβέντα. Και τους είπα ότι αυτές οι 137 παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν 237 και 337, διότι μπαίνουν καινούργια στοιχεία από αυτά που αυτοί μας ενημερώνουν, αλλά θα πρέπει, κύριε Αρναούτογλου, όταν θα κάνουμε αυτό τον πίνακα των υποχρεώσεων, να αρχίσουμε και να σβήνουμε μία-μία. Αυτό όμως που ξεκίνησα να σας πω, το συγκλονιστικό, είναι ότι με βάση αυτές τις παρεμβάσεις που διάβαζαν, οι πολίτες μας ζητούσαν πολύ λιγότερα. Οι πολίτες λέγανε μπράβο άμα κάνεις αυτό, αλλά ρε παιδί μου, εδώ έχουμε μία παιδική χαρά, γύρω γύρω έτσι υπάρχει ένα χαντάκι που είναι προβληματικό, έχουμε πει τόσο καιρό να φτιαχτεί, δεν φτιάχνεται, είπαμε να φυτευτούν 5 δέντρα και δεν φτιάχνονται. Εκείνη, Αρναούτογλου, εκείνη την ώρα ένιωσα μεγάλη ντροπή που είμαι όχι πολίτης αυτής της πόλης, αλλά που ασχολούμαι με τα κοινά και είμαι στην ομάδα των ανθρώπων που οι συμπολίτες μας τους βλέπουν με αυτό το απαξιωτικό πράγμα, δηλαδή δεν έκανες ούτε αυτό. Δηλαδή με μια γενικότερη συνέργεια, και ξέρετε, επειδή αυτό το ζήτημα είναι διαχρονικό και δεν μου αρέσει καθόλου να υπάρχει τι κάνατε, δεν μας βλέπετε. Θέλω να πηγαίνουμε καθημερινά στον τόπο, στο πεδίο του προβλήματος και ακόμα αν υστερούμε σε κάτι να πούμε, να πείσουμε τους πολίτες γιατί υστερήσαμε, γιατί δεν τα καταφέραμε. Θα υπάρχει συνεχής και λεπτομερής έλεγχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει με μένα δήμαρχο
κάποιος ένα συγκεκριμένο τομέα και να μην μου δίνει λογαριασμό, να μην μας δίνει λογαριασμό κάθε μήνα. Εγώ πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει ανά 3 ή ανά 6 μήνες να κάνει λεπτομερή λογοδοσία για το τι έκανε μέχρι τότε. Και οι πολίτες να έρχονται και να ενημερώνονται. Γιατί δεν είναι. Είναι μια κατεύθυνση αυτή της παράταξής σας, τα ακούσαμε και από υποψήφιους συμβούλους σας εδώ στις συνεντεύξεις στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, για τον καθορισμό, θα έλεγα, μιας καλής πρακτικής ανά έναν μήνα. Να γίνεται μια ανακεφαλαίωση, να δίνεται σε εισαγωγικά ο λογαριασμός στους πολίτες. Έτσι. Τι κάναμε, τι στοχεύουμε να κάνουμε, τι εξελίσσεται και ίσως βέβαια και τι κόλλησε, τι έχει ζητήματα, έχει δυσκολίες. Κοιτάξτε, αυτό σε τι μπορεί να βοηθήσει. Λέω λοιπόν ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα πάρκο σε ένα σημείο της πόλης. Και λέω ότι αυτό το πάρκο είναι απαραίτητο να γίνει, θέλω τη μελέτη, θέλω να το εντάξω σε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και θέλω να το προκηρύξω το έργο και θέλω να αρχίσει η υλοποίησή του. Υπάρχουν 4-5 στάδια. Εάν εγώ ενημερώνω και δίνω το λογαριασμό στους πολίτες σε ποιο στάδιο καθυστερεί, πιστέψτε με ότι στο στάδιο αυτό που υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι, είτε αιρετοί, είτε υπάλληλοι δημοτικοί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι που ελέγχουν κάποια έγγραφα της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου, θα αισθανθούν μία πίεση και ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν, όχι σε ανθρώπινο επίπεδο αν κάτι του συμβεί, δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν ένα έργο που πρέπει να έχει, να τύχει μίας προτεραιότητας. Αντίθετα, όταν πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε υπάλληλο, έρχεστε εσείς, είστε δήμαρχος και έρχεστε σε μένα και μου λέτε, θέλω να κάνω ένα πάρκο. Πολύ ωραία. Ξεκινάω εγώ λοιπόν τη δουλειά μου για να κάνω τη μελέτη. Και έρχεσαι την επόμενη μέρα και μου λέτε, αφήστε το αυτό λίγο, κάντε αυτό, θέλω να κάνω μια πεζογέφυρα. Την τρίτη μέρα, αφήστε το αυτό λίγο, μας είπε κάποιος πολίτης, ο οποίος είναι δικός μας, ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό δρόμο εκεί, γιατί πρέπει να εξυπηρετείτε πάλι αυτή την προτεραιότητα. Στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται. Και ο υπάλληλος δεν κάνει τίποτα, και ο πολιτικός είναι ανακόλουθος σε αυτά που λέει. Δεν υπάρχει καμία αρχή, καμία μέση, κανένα τέλος, δεν υπάρχουν προτεραιότητες και οι πολίτες λένε ότι υπάρχει ένα χάος και μια τρικυμία στο μυαλό όλων, οπότε ξέρεις τι θα κάνω. Όποιος είναι πιο κοντά στην εξουσία θα σηκώσει το τηλέφωνο να μου γίνει δουλειά. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι. Η Ξάνθη, νομίζω ότι αν ήμουν ουδέτερος, ένας ψηφοφόρος σήμερα και μου έλεγες τι χρειάζεται να αλλάξει στην Ξάνθη, που χρειάζεται ένα κάρο πράγματα και δεν θα φτάσουμε μέχρι το βράδυ να σας απαριθμώ τι προτεραιότητες και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στην Ξάνθη, θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο, αν μπορούσα να βάλω ένα κομμάτι στο τραπέζι συζήτησης, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και τρόπο σκέψη η Ξάνθη. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ισότιμοι, ότι έχουν δύναμη, ότι αυτό που ζητούν ως εξυπηρέτηση είναι μια αυτονόητη πράξη, αλλά όταν θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τις αυτονόητες πράξεις, θα τις κάνουμε για όλους. Όχι μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολίτες, συμμετέχουν, θέλουν να έχουν άποψη και δεν τους ακούμε ποτέ. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις ένα Δήμο με 10 δημοτικούς συμβούλους και άλλους 15 παρατρεχάμενους, οι οποίοι να σου λένε κάθε μέρα τι να κάνεις. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις ένα Δήμο δίνοντας. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σε απευθείας αναθέσεις. Αλλά δεν μπορείς να δίνεις ανεξέλεκτα απευθείας αναθέσεις χωρίς να λες για ποιο λόγο τις χρειαζόμαστε και χωρίς να λες ότι αυτές έχουν και μία αντιπροσωπευτικότητα σε ένα σύνολο που ασχολούνται με το ίδιο επαγγελματικό αντικείμενο, για να μπορείς να δώσεις δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε κάτι που γίνεται στην πόλη και οι ίδιοι να οικονομικά να μπορέσουν να ενδυναμωθούν. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις τις απευθείας αναθέσεις με τον τρόπο. Γι' αυτό και αυτή η Επιτροπή θα ελέγχει και θα βγάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα. Το αποτέλεσμα αυτών των πράξεων θα είναι αποτυπωμένο σε ένα χαρτί για να ελέγχεται ο κάθε αρμόδιος και ο κάθε θεσμικός παράγοντας που πάει. Τα χρήματα που δίνουμε για έργα, για προϊόντα, για υπηρεσίες, δεν τα φέρνουμε, κύριε Αρναούτογλου, από το σπίτι μας. Είναι χρήματα των πολιτών, είναι χρήματα της πολιτείας και πρέπει να πείθουμε και τον τελευταίο πολίτη ότι εμείς ήρθαμε να κάνουμε την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων και να κάνουμε επιτέλους έργα.
έργα, όχι να φεύγουν τα χρήματα και να μην μένει τίποτα στην πόλη. Όχι να φεύγουν τα χρήματα σε πυροτεχνήματα, σε φωτοβολίδες, σε φωτογραφίες, σε ωραία ζωή, σε εικόνες και σε ανθρώπους που μπορούν να μας προβάλλουν αυτές τις εικόνες και στο τέλος, όταν τελειώνει η μέρα, η Ξάνθη να μένει χωρίς τίποτα. Να μένει χωρίς κάτι καινούριο, μία καινοτομία. Πέστε μου, εσείς είστε εδώ στο ίδιο κτίριο με το κέντρο πολιτισμού. Πέστε μου μία καινοτομία που είδατε τα τελευταία 10 χρόνια σε κάποιο από τους κορυφαίους θεσμούς. Πέστε μου μία αλλαγή. Δεν έχουμε καταλάβει ότι οι θεσμοί αυτοί έχουν κορεστεί. Εγώ έκανα συνάντηση με τους πολιτιστικούς συλλόγους και άλλοι συνάδελφοί μου, υποψήφοι δήμαρχοι. Έκανα και μπράβο τους και καλά έκαναν. Και από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους υπήρξε μια αγωνία. Mm-hmm. Αυτό το πολιτιστικό προϊόν, αυτό το μπραντ, αυτή την ενέργεια που έχει η πόλη, αυτό το όνομα της πόλης που έχει τρεις θεσμούς, πώς θα το. Άρχισε. Δεν πουλάει. Είναι ένα ερώτημα αυτό που τίθεται εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Θα έλεγα ίσως και περισσότερο από μια δεκαετία. Για την αναβάθμιση, την ανανέωση των θεσμών. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούμε ότι αυτοί οι θεσμοί έχουν τέτοια μαζικότητα που κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερη. Δεν είδαμε κάποια χρονιά να έχουμε μικρότερη. Θα μπορούσε βέβαια με μια ανανέωση αυτή η άνοδος να είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα όμως ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι για την ανανέωση. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό και αφορά και με ενδιαφέρει, μου αρέσει κιόλας. Ναι. Είναι δράσεις που γενικότερα στοχεύουν στην εξωστρέφεια της πόλης και επειδή είναι κρίκη μιας μεγάλης αλυσίδας που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, που έχουν να κάνουν με την παράδοση, που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με την οικονομία. Μπράβο, η κρίκη της αλυσίδας αυτό είναι ατελείωτη. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τεθούν στο τραπέζι και να ξεκινήσει μια διαβούλευση που λέτε, γιατί η διαβούλευση είναι από ό,τι καταλαβαίνω και το κομβικό σημείο της συμμετοχής του κόσμου στις αποφάσεις του λαού, των πολιτών, στις αποφάσεις της διοίκησης. Ακούστε κάτι. Είμαστε εμείς οι δύο τώρα και εσείς μου παίρνετε μια συνέντευξη και μιλάμε για το θέμα του πολιτισμού. Θα ανοίξω λοιπόν εγώ το πρόγραμμά μου και θα σας πω, κύριε Αρναούτογλου, εγώ λέω για τον πολιτισμό αυτά τα πολύ ωραία. Από πού τα έβγαλα, με ποιον τα συζήτησα, με ποιον συνοηθήκαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν αυτή τη στιγμή τον πολιτισμό και δεν ερωτήθηκαν. Ας πούμε, στη συνάντηση που κάναμε, κατατέθηκαν πάρα πολύ καλές ιδέες. Εμείς μιλήσαμε στο πρόγραμμά μας, γιατί και εμείς είχαμε κάνει μια προετοιμασία μέχρι να καταγραφούν στο πρόγραμμά μας με τον κάθε αρμόδιο, τον ενδιαφερόν, τον κάθε ειδικό. Μιλήσαμε με ανθρώπους του πολιτισμού, με τεχνοκράτες, με οικονομολόγους για την οικονομία κτλ. Για τον πολιτισμό συγκεκριμένα, μιλήσαμε για την πρόσληψη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή, για μια επιτροπή η οποία αυτή θα αποφασίζει υπό τον καλλιτεχνικό διευθυντή όλες τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που θα γίνονται, για να μην έρχεται ο κάθε πρόεδρος του κέντρου πολιτισμού να βάζει, είτε είναι σχετικός είτε όχι, το δικό του ξεχωριστό και μεμονωμένο. Ακόμα και στην ίδια δημοτική αρχή, όταν αλλάζονται, βλέπετε ότι αλλάζει η λογική. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Θα πω για το ερώτημά σας αυτό. Ξέρετε τι ωραίες απόψεις ακούστηκαν εκεί στη συζήτηση. Αυτούς τους ανθρώπους πότε τους φωνάξαμε, αλήθεια να τους πούμε. Φυσικά και δεν θα μπει καινούργιο στοιχείο εάν δεν γίνει συζήτηση και δεν φωνάξουμε τους ανθρώπους ή και άλλους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν. Είπε, ας πούμε, κάποιος στην κουβέντα ότι ναι, και απαντώ αμέσως, ναι κύριε Αρναούτογλου, οι κορυφαίοι θεσμοί έχουν μαζικότητα. Αλλά έχουμε δύο παρατηρήσεις να κάνουμε. Πρώτον, ότι σε αυτή τη μαζικότητα βλέπουμε κάθε χρόνο και λιγότερους ξανθιώτες, οι οποίοι έχουν βαρεθεί να βλέπουν το ίδιο και το ίδιο αποτέλεσμα στις κορυφαίες εκδηλώσεις και εξαιρούμε από τις τρεις τη Ξάνθη Πόλη Ονείρων Μουσικών Σχολείων, γιατί είναι ένας νεοσύστατος θεσμός ο οποίος δίνει άλλη προοπτική, άλλη ποιότητα και δυναμική. Με μεγάλη δυναμική, και υπερηφανεύομαι ότι ήμουν από τους συνιδρυτές αυτού του θεσμού τότε ως περιφερειακός διευθυντής, το έχω τιμή μου και καμάρι μου. Πάω λοιπόν στα προηγούμενα δύο. Ξέρετε τι μας είπαν? Και ωραία, έχουμε μαζικότητα. Γιατί να έχουμε και να κάνουμε καρναβάλι τρεις ημέρες μόνο στην κορύφωση των εκδηλώσεων και να μην κάνουμε 15? Που σημαίνει ότι θα έρθουν περισσότερα χρήματα, θα μείνουν σε περισσότερες μέρες στα ξενοδοχεία, δηλαδή να απλώσουμε αυτό. Ή μίλησαν για το καλεντάρι των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι εκδηλώσεις μεταξύ τους. Μίλησαν για τους τρόπους που μπορεί να γίνει η αναβάθμιση. Μας κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή ότι κάποιες μέρες στις γιορτές της παλιάς πόλης να γίνονται άλλου τύπου εκδηλώσεις, χωρίς να λέμε ότι
Όχι, αυτό που γίνεται τώρα με τους συλλόγους είναι κατακριτέο, έτσι να αλλάξει. Κανένας δεν είπε στην κουβέντα και δεν λέει ότι όχι, αυτό δεν είναι σωστό, θα το αλλάξουμε. Εμείς λέμε πώς θα το εμπλουτίσουμε και πώς θα το αναβαθμίσουμε. Και πιστέψτε με, εσύ. Με ειδοποιούν ότι έχουμε υπερβεί το 30 λεπτό μας, γιατί ναι, το χρόνο σκυλάει γρήγορα. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Τη συνέντευξη 30 λεπτά. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε μία ώρα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Όχι, θα έχουμε το χρόνο, θα δώσουμε χρόνο. Ό,τι θέλετε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό. Ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι και με αυτό και με τα υπόλοιπα, ότι την Κυριακή των εκλογών οι πολίτες δεν έχουν να επιλέξουν μόνο απλά ανάμεσα σε κάποιες υποψήφιες δημοτικές παρατάξεις, κάποιους δημοτικούς συνδυασμούς, επιλέγοντας έτσι αυτόν που θα τα πει καλύτερα. Δεν έχουν να επιλέξουν ούτε καν ανάμεσα στο καινούργιο και στο παλιό, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Έχουν να επιλέξουν εάν θα πορευθούμε, η Ξάνθη θα πορευθεί με τον ίδιο δρόμο που πορεύθηκε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία και βάλε, ή θα αλλάξει πορεία και θα πάει μπροστά. Και πιστέψτε με, κύριε Αρναούτογλου, αυτήν την αλλαγή πορείας, αυτήν την αλλαγή νοοτροπίας, μόνο ο δικός μας συνδυασμός και με ό,τι έχουμε επεξεργαστεί και αποτυπώσει στο πρόγραμμά μας και μόνο με τους δικούς μας ανθρώπους μπορεί να γίνει. Και λέω μόνο, όχι γιατί αυτό, είμαστε... Αυτό διευκρινίστε το λίγο, το είπαμε στην συζήτηση, ναι, το αναφέρατε και λίγο νωρίτερα. Λειτουργείτε ως ομάδα, μας το λέγανε και οι υποψήφοι συμβουλοί, ναι, σας. Και με μια έννοια ότι έχουμε τεχνοκράτες στην ομάδα, αν θέλετε εξειδικευμένους ανθρώπους σε τομείς, mm-hmm, στην ομάδα, που εγγυώνται την πληρότητα των γνώσεων που έχουν, έτσι ώστε να πάμε μπροστά, μια και, mm-hmm, είναι και το σύνθημά, mm-hmm, σας, να πάμε μπροστά αυτή την πόλη στους διάφορους τομείς. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα πώς συγκροτήθηκε έτσι και πώς εξελίσσεται? Αυτή η ομάδα, να σας πω πώς συγκροτήθηκε. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημα. Υπάρχει σας, και παρελθόν, γιατί... έτσι. Υπάρχει και μια, ναι, οργάνωση, υπάρχει και μια, ναι, όσμωση. Ξεκίνησε, καταρχήν, αυτό το πράγμα θέλαμε να κάνουμε και το 2019, κύριε Αρναούτογλου. Και πώς ξεκίνησε η ιδέα το 2019. Εγώ πρώτος είπα σε όλους τους συνεργάτες μου τότε ότι δεν νιώθω τον εαυτό μου ικανό και αναντικατάστατο στο να είμαι εγώ πάντα ο πρώτος μεταξύ ίσων, γιατί η βασική σκέψη μου πάντα και στη διοίκηση που είχα είναι ότι μου αρέσουν οι συλλογικές διαδικασίες και οι συλλογικές αποφάσεις. Δεν μου αρέσει το μοντέλο ενός ανθρώπου ο οποίος δήθεν πλασάρεται ως ηγέτης και τελικά είναι μια εικόνα εντελώς πλαστή και άδεια και κούφια από μέσα της. Θέλω, λοιπόν, το μοντέλο του μονομελούς οργάνου διοίκησης. Δεν μου κάνει καθόλου. Και αν δείτε, φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής, εχθές αυτό που προβλήθηκε στη μεγάλη συγκλονιστική συγκέντρωση που είχαμε, ήταν ότι βγήκε το εμείς. Βγήκε αυτό το ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα. Κύριε Αρναούτογλου, αυτή τη στιγμή στην παράταξή μου υπάρχουν 10-15 άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να είναι υποψήφοι, και όλοι οι 168, αλλά υπάρχουν 15-20 άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες γνώσεις, τέτοιες ικανότητες και τέτοια προσωπικότητα που μπορούσαν να ήταν επικεφαλής στη θέση μου και να ήταν και πολύ καλύτεροι από μένα. Ξέρω ότι κάποιοι που θα τα ακούσουν αυτό θα τους φανεί κάπως, αλλά εγώ σας λέω ειλικρινά ότι νιώθω απλά ένας μαέστρος σε μια συγκεκριμένη ορχήστρα, την οποία τη φτιάξαμε με τον πιο καλό τρόπο για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Ξέρετε τι εγγυώνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ότι όπως πέτυχαν ο καθένας το αντικείμενο του και η επιλογή τους και η προσέλκυσή τους να έρθουν να βοηθήσουν εμάς, ήταν πραγματικά. Τους ζήτησα να συμμετάσχουν σε μία πλατφόρμα, την οποία εγώ τη θεωρώ Επιτροπή Σωτηρίας για την Ξάνθη. Μια ουδέτερη Επιτροπή Σωτηρίας, ελάτε να βοηθήσετε, η πόλη βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Αυτή ήταν η λογική μου, και οι άνθρωποι κάναν πίσω τις δουλειές τους, τα προσωπικά τους, κάποιοι τα εγώ τους, έτσι, κάποιοι τις πολιτικές προσωπικότητες. Η πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή, εγώ χθες είδα. Είδα να κάθονται άνθρωποι δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί, και να χειροκροτούν με ενθουσιασμό και να λένε: πάμε να αλλάξουμε την πόλη. Τι έλεγαν όλοι αυτοί, νομίζετε? Πάμε να κάνουμε τον Μελισσόπουλο δήμαρχο? Ούτε και που τους νοιάζει αυτό το πράγμα. Πάμε να αλλάξουμε την πόλη. Η πόλη είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
Και νομίζω ότι αν ανεβούμε όλοι μαζί αυτό, αν ανεβάσουμε όλοι μαζί το επίπεδο της πόλης, όλοι θα κερδίσουμε. Η πίτα θα μεγαλώσει για όλους. Θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα γίνονται έργα, τα παιδιά μας θα μένουν εδώ, θα χαιρόμαστε που μένουμε σε αυτή την πόλη, θα λαχταράμε να γυρίσουμε πίσω, θα έχει πολιτιστικά στοιχεία, θα έχει στοιχεία ομορφιάς. Μίλησα για τον Κόσιτο ποταμό. Πρέπει να ανεβούν όλα μαζί. Αλλά, κύριε Αρναούτογλου, εγώ και το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα στους πολίτες είναι να κλείσουμε για να μην σας αγχώσω. Το μήνυμα που θέλω να περάσω στους πολίτες είναι ένα. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε σήμερα στους πολίτες είναι ότι δεν έχουμε κανένα μαγικό ραβδί, δεν ερχόμαστε τρεις μέρες να λέμε ναι σε όλα. Οι 137 προτεραιότητες που έχουμε είναι αυτές που θα δουλέψουμε στους 15 άξονες από την πρώτη μέρα, με βάση όμως τον πρώτο άξονα με προτεραιότητα καθημερινότητα του πολίτη. Και δηλαδή από την πρώτη μέρα θα ρυθούμε στη μάχη της καθημερινότητας. Για μας καθαριότητα, κυκλοφοριακό, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, όλο αυτό, όλος ο τρόπος που κινείται, ζει και αναπνέει η πόλη, θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Ξάνθη από την επόμενη μέρα θα είναι καθαρή, θα είναι τακτοποιημένη, θα έχει ασφάλεια, θα έχει λειτουργικότητα. Δεν θα φτιάξουμε τίποτα καινούριο αν δεν λύσουμε τα βασικά. Η Ξάνθη είναι ένα σπίτι. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τα βασικά ζητήματα και μετά θα περάσουμε και στα μεγαλεπίβολα σχέδια. Αυτό λοιπόν που ήθελα να περάσω ως μήνυμα είναι ότι όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της πράξης, δεν μιλώ μόνο για τεχνοκράτες ή επιστήμονες, μην θεωρήσει κάποιος ότι έχουμε ένα συνδυασμό ο οποίος είναι και πολύ ελίτ για την πόλη. Όχι. Αλλά το μόνο που εγγυώμαι είναι ότι θα σηκώσουμε το μανίκια και θα καταβάλουμε πολλή δουλειά. Όραμα έχουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να ζήσουμε στην πόλη. Σχέδιο έχουμε, πώς θα το κάνουμε. Ομάδα δυνατή έχουμε. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη βάση στην ομάδα. Η ομάδα θα πετύχει και η ομάδα θα αποτύχει, εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα με το που θα αναλάβουμε τα καθήκοντα. Και συγγνώμη. Και αυτό που υπόσχομαι είναι η πολλή δουλειά. Ο Δήμαρχος δεν θα είναι από 1η-1η-24 ένας άνθρωπος ο οποίος θα περιφέρεται στην πόλη, θα καλησπερίζει όλους, θα χαμογελάει και θα τους λέει πόσο σας αγαπώ, γνωρίζοντάς τους ή μη γνωρίζοντάς τους. Και αυτό είναι πολύ καλό, η αμεσότητα. Ναι, πρέπει να νιώθεις το Δήμαρχο δίπλα σου, αλλά θα είναι στη γειτονιά να βλέπει το πρόβλημα και θα πηγαίνει στο γραφείο του να δουλεύει να το λύνει. Ο Δήμαρχος δεν είναι ένας κοσμήτωρας ο οποίος θα πηγαίνει στις εκδηλώσεις σε όλες. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι, υπάρχουν άνθρωποι. Ο Δήμαρχος πρέπει να κινείται μεταξύ Ξάνθης και Αθήνας, να κινείται μεταξύ Ξάνθης και ευρωπαϊκών πόλων, να φέρνει καινούργια στοιχεία, να φέρνει προγράμματα και να φέρνει χρήματα στην πόλη. Η Ξάνθη, εμείς την Κυριακή των εκλογών, είτε στις 8 του Οκτώβρη είτε στις 15, θα είμαστε η νέα Δημοτική Αρχή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, αυτό το εγγυώμαι σε όλους τους πολίτες. Με αυτό το κλίμα που βλέπω στην πόλη, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η νίκη του συνδυασμού μπροστά είναι η μόνη λύση για την πόλη. Το εισπράττουμε αυτό. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Και να είστε σίγουροι, από την επόμενη μέρα, μαζί με τους πολίτες, τους οποίους θα τους θέσουμε και πρώτων ευθυνών τους, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Κύριε Μελισσόπουλε, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία αυτή και την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ σας πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλή και επιτυχία. Ευχαριστώ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο, το οποίο είναι πραγματικά υπόδειγμα ισοτιμίας και ουδετερότητας αυτές τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε και εδώ είναι μια συλλογική δουλειά για τους ανθρώπους εσάς, τους που φαίνονται και τους ανθρώπους κυρίως που δεν φαίνονται. Γιατί αυτοί που δεν φαίνονται είναι αυτοί που κάνουν τη σημαντικότητα. Αλλά και εδώ, όμως αυτό που σας είπα ως συγχαρητήρια είναι γιατί έχετε μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και αυτό που λέτε τώρα σας τιμά, γιατί είναι αυτό που πρεσβεύω και εγώ, είναι η ομάδα. Η ομάδα κερδίζει και η ομάδα χάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.